Τα σχέδια για την ανακεφαλαιοποίησή τους κοινοποίησαν στην αρμόδια εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες θα γνωρίζουν έως την Κυριακή το ύψος των τελικών κεφαλαιακών τους αναγκών και τα ποσά που θα πρέπει τελικά να αντλήσουν από ιδιώτες επενδυτές. Το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή και σαν απόρρια των capital controls βρίσκεται σε δεινή θέση και γι' αυτόν τον λόγο χρειάστηκαν οι έκτακτες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα υλοποιηθούν τάχιστα. Το χρονοδιάγραμμα, από ό,τι φαίνεται, προβλέπει τέλος της ανακεφαλαιοποίησης και των 4 συστημικών τραπεζών για τις 20 Νοεμβρίου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και για μία εβδομάδα, χοντρά-χοντρά προς το τέλος Νοεμβρίου. Από εκεί και μετά τα χρήματα τα οποία χρειάζονται είναι λιγότερα από τα 25 τα οποία αρχικά είχαν υπολογιστεί. Το σύνολο δηλαδή των αυξήσεων υπολογίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα 14,4 δις. Ήδη η Πειραιώς ξεκίνησε τη διαδικασία και έπονται και οι άλλες 3 συστημικές τράπεζες, οι οποίες συνολικά θα πρέπει να αντλήσουν από ιδιωτικές τοποθετήσεις 4,4 δις ευρώ κατ' ελάχιστον, αν και οι πηγές από τις διοικήσεις δηλώνουν ότι θα γίνει προσπάθεια να αντλήσουν έως και 8 δις ευρώ. Για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε πέραν κάποιων τυπικών ρυθμίσεων τα κόκκινα δάνεια, που είναι αυτά που δημιουργούν τις ανάγκες για ανακεφαλαιοποίηση, πρέπει πρωτίστως να υπάρξει μια αλλαγή στην πορεία της οικονομίας, να σταματήσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης που απειλεί πέραν από ένα εξάμηνο του 2014 για 7 συνεχόμενα χρόνια την ελληνική οικονομία, γιατί αλλιώς θα λέμε, θα μιλάμε και αποτέλεσμα δεν θα υπάρχει. Αναφορικά με το πότε θα μπορέσει η κοινωνία και τα ελληνικά νοικοκυριά να αντιληφθούν πρακτικά τα ωφέλη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην καθημερινότητά τους, τοποθετήθηκε ο οικονομολόγος Νίκος Τσιβίκης. Εάν δεν επιστρέψουν τα χρήματα, αρκετά από τα χρήματα τα οποία έχουν φύγει στις τράπεζες, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα ορατό, γιατί καλώς ή κακώς οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα, παίρνουν τις καταθέσεις των ανθρώπων και τις μετατρέπουν σε δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτός είναι ο πρώτιστος σκοπός τους. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιστροφή των καταθέσεων, δεν θα μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα και δανειοδότηση είτε νοικοκυριών είτε επιχειρήσεων για νέες δραστηριότητες, προκειμένου να φανεί και στην καθημερινότητα, προκειμένου να ανοίξουν νέες δουλειές, προκειμένου η μάστιγα της ανεργίας να αντιμετωπιστεί και να έχουμε ένα πιο ορατό αποτέλεσμα και στην ελληνική οικονομία.